and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή έχει μόλις ήδη ξεκινήσει. Άλλο ένα, μη μου πεις, είναι στον αέρα. Μοναδικό, ιδιαίτερο, ανεπανάληπτο και πάνω απ' όλα με το κέφι αλλά και με την ειλικρίνη που μας διακρίνει. Διότι νομίζω ότι το συστατικό της σημερινή εποχή είναι να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι ειλικρίνης. Θα μου πεις, μπορείς να κερδίσεις τα πάντα? Όχι. Αλλά μπορείς να κερδίσεις αυτά που χρειάζεσαι. Γιατί δεν έχει σημασία να έχεις 10 και να χρησιμοποιείς τα 2. Η μεγαλύτερη σημασία έχει να έχεις 2 και να χρησιμοποιείς και τα 2. Και ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι να έχεις κουλούρια και να τρως το κουλούρι σου. Διότι, Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ζαχαροπλαστεία Ήλιον. Μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ που κάθε μέρα, είτε με κουλούρια, είτε με γλυκά, είτε με γαλακτομπούρεκο, είτε με τούρτες, είτε με πάστες, αλλά και πάρα πολλά εδέσματα και ακόμα και κέτερινγκ που θα έχουμε τις γιορτές, είναι κοντά μας και μου δίνει πραγματικά πράγματα υπέροχα. Άχου, Φίλιππά μου, άχου, Φίλιππά μου, αγόρι μου, να σε κεράσω, Φίλιππά μου, να σε κεράσω πάρα. Το μαύρο θα σε κεράσω, Φίλιππά. Εκείνο τη σκούριο, το σκούρο σοκολατένιο. Εσένα που σου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, εδώ κοντά μας από τη στήλη για τα τι παιδιά. Κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, δεν θα αγγίξει εσύ τίποτα. Μετά είσαι παιδί, δεν σε πάω. Θα φας μετά. Αυτό θα φάω και μπροστά που, έχει μέσα και τη σοκολάτα. Αυτό. Ναι. Σίλια Κατραλή εδώ από την 7η Τέχνη. Γεια σου, Σίλια μου. Πολύ σου πάει αυτό το μαλλί. Ήθελα να σου το πω και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν πρόλαβε έτσι όπως μίλαγα. Το λέω, αυτή δεν πειράζει. Μ' αρέσει αυτό το φουσκωτό. Ναι, 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 γιατί εσύ μπορεί την άλλη εβδομάδα μου έχει ξανθιά. Γι' αυτό το λέω τώρα να προλάβω εγώ. Και Πέγιδα Μουράκι και πολύ ωραίο και με, στην καρέκλα. Την ανοιχτόχρωμη, πραγματικά. Πάει με το φόρεμα. Το φόρεμα είναι πάρα πολύ. Είναι... Πάνε, κάνει φοβερό κοντράστ. Και με το. Καλά, με το σκηνικό εννοείται. Τι κάνετε, κορίτσια, είστε καλά? Μια χαρούλα, δόξα Θεώ. Δεν νομίζω να είστε τίποτα χωρισμένες και απογοητευμένες κτλ. Τη κοιτάω από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Και το λέω, τη Σίλια, μην μου πεις ότι και εσύ περνάς τέτοιο ζόρι, δεν το περιμένω από σένα. Α, μπράβο, εσύ σαν και εμένα, τέτοια ζόρια δε. Κι εγώ σαν και σένα, τέτοιο ζόρι. Θέλω να πω ότι θα ξεκινήσουμε με Πέγκυδα Μουράκι. Θα δούμε και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και πολύ ωραίο αφιερωματικό για το πώς θα κάνουμε τους μικρούς μας φίλους μπάνιο, τα σκυλάκια μας, πώς θα τα κάνουμε μπάνιο, ποια είναι η σωστή, αν το θέλεις, κατεύθυνση που πρέπει να δώσουμε στο λούσιμο του σκύλου μας για να μην του χαλάσουμε το τρίχωμα, το pH και όλα αυτά. Η μοναδική Ξανθήπη, η γκρούμερ που έχουμε αγαπήσει από τον κόσμο των ζώων, μας περιμένει σε πάρα πολύ λίγο για να δείξουμε με ένα βέβαια φοβερά μεγάλο σκυλί, αλλά ένα γκούκλο, πώς κάνουμε σωστά ένα λούσιμο ζώο. Θα δούμε και από σένα τι έχεις ετοιμάσει. Θα μιλήσουμε για μια ταινία, το Grain, του Σεμίκα Καπλάνο. Καταπληκτικό. Έχω δει ένα μικρό απόσπασμα και θα δούμε. Και Κωνσταντίνα. Εμείς θα μιλήσουμε για το ΣΑΜ. Είναι σύνδρομο ανατάραξης μωρού. Α, γιατί έχω ένα φίλο και λέω, καλά, θα μιλήσουμε για τον φίλο μου. Σύνδρομο. Σύνδρομο ανατάραξης μωρού. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ και σημαντικό. Και ίσως πολλοί κάνουν και πολλά λάθη. Πολλά. Αλλά άλλο ένα σύνδρομο κακού χωρισμού και μη σωστής διαχείρισης είναι και αυτό που περνάτε τα 7 στα 10 ζευγάρια. Θα μου πεις και η Πέγκη είναι εκεί και περιμένει για να σου δώσει ως σύμβουλος διαχείρισης τη σωστή διαχείριση ενός χωρισμού. Δεν έχεις πει ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει χωρισμός. Δεν έχεις πει ποτέ κανείς δεν χωρίζει, γιατί θα ήταν ουτοπία. Ακριβώς. Έχεις πει ότι το να χωρίσουμε είναι κάτι φυσιολογικό, αν δεν ταιριάζουμε, και πολλές φορές έχεις πει και μέσα από τις εκπομπές ότι και πολλές φορές πρέπει να χωρίσουμε από το να γίνονται πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα λάθη. Αλλά η σωστή διαχείριση ενός χωρισμού είναι το καλό αποτέλεσμα. Για να μην και επειδή έχει με ρωτήσανε, πρόβλημα το άτομο που χωρίζει, πρέπει να είναι προετοιμασμένο για να χωρίσει. Πάμε να μπούμε στη και φιλοσοφία η προετοιμασία σου. Δεν είναι μία εβδομάδα έτσι επειδή παρεξηγηθήκαμε τάδε, θέλει μεθόδευση και υπάρχει διαφορετικός χωρισμός. Είναι σε μια οικογένεια, είναι σχέση που έχουν γάμο, είναι σχέση συμβίωσης, είναι απλά σχέση ζευγαριού. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά ο κάθε ένας χωρισμός από αυτό και γι' αυτό πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Βέβαια, τα πιο εύκολα κατά κάποιο τρόπο είναι αυτά που δεν έχουν μπει σε οικογένεια ή να έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις, αλλά τα λάθη τα μεγάλα τα κάνουν και στις απλές σχέσεις. Δηλαδή, απορρίπτουν τους φίλους. Πιάνουμε μία σχέση και ενώ ο άντρας, ας πούμε, μιλάμε για τη γυναίκα τώρα αυτή τη στιγμή, έχει τους φίλους του, η γυναίκα απορρίπτει το φιλικό της περιβάλλον πρώτα, την δουλειά της πολλές φορές, τα πάντα, και πέφτει με τα μούτρα
για να κάνει το χατήρι, νομίζοντας ότι άμα τον ακολουθεί σε όλα θα τον κατακτήσει πολύ περισσότερο, πολύ πιο πολύ τη σχέση της και απορρίπτει όλα τα άλλα. Και μετά βρίσκεται τόσο αιωρούμενη σε έναν τέτοιο χωρισμό που δεν μπορεί να επαναφέρει γιατί έχουν παρεξηγηθεί οι φίλοι. Γιατί μας εγκατέλειψες, μας έχεις ανάγκη. Πού γίνονται αυτά. Ο, και όμως όχι, εσύ, τα κάνω κι εγώ. Κάθε μέρα. Εσύ απλά έχεις... Ενέτη 2017 ναι, υπάρχει άνθρωπος και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γι' αυτό και το φωνάζουμε και να σου πω. Όχι το χρόνο του. Νομίζοντας, δεν είναι ο χρόνος. Να το μοιράσεις. Δηλαδή δεν πρέπει να εγκαταλείπεις τους φίλους σου. Για ένα χωρισμό. Όχι για ένα χωρισμό, για μία σχέση. Και για ένα χωρισμό κατ' επέκταση. Μα συνήθως το κάνουν, λέω. Όλοι. Αυτό. Γιατί βρίσκουμε και έναν άνθρωπο. Και κυρίως οι γυναίκες το κάνουν. Ναι. Και μετά οι γυναίκες, γιατί έχετε την ανάγκη από έναν άνθρωπο όλη μέρα δίπλα σας. Γενικά τώρα μιλάω, δεν μιλάω για σένα, για σένα. Νομίζω δηλαδή, ότι γυναίκες... έτσι γίνονται βάρος περισσότερο στη σχέση. Είναι ανασφαλή αυτό που κάνουν. Πρέπει να πει, γιατί θα πρέπει να πω πάντα ναι στη σχέση, ό,τι ώρα θέλει, όπως θέλει, όταν θέλει, αφού το θέλει ο άλλος. Εκεί δεν γίνεται όμως και. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Δεν γίνεται όμως και το άλλο που υπάρχει ένας άντρας που την πιέζει στο να κάνει όλα αυτά και να τον ακολουθεί παντού και να, αφήνεται, να μην την αφήνει να βγει με τους φίλους του και με τις φίλες της. Και ποια είναι η προσωπικότητα η δική σου, Κωνσταντίνα μου? Ναι. Τα έχω κάνει αυτά τα λάθη. Τα έχω συζητήσει, τα έχω κάνει, ναι. Δεν έχω όμως φέρει ποτέ στο περιθώριο τους φίλους μου. Ποτέ. Όχι, Κωνσταντίνα, ποτέ. Γενικότερα. Καλά, εσείς ξέρω, δεν μιλάμε φίλες μόνο μας. Για ναι. Κωνσταντίνα. Όχι, απλά λέω που φέρνει ένα παράδειγμα. Σε γενικό πλάνο. Σε γενικό εντάξει. πλάνο όμως, όταν μια γυναίκα βρει έναν άνθρωπο και αυτός της κάνει, αν το θέλεις, δύο χατηράκια, εντάξει. λίγο γουτσουγούτσου, λίγο δεν αυτά, η γυναίκα δεν υπάρχει. Το κάνει για να εξουσιάζει και να θέλει να κάνει το δικό του. Εγώ έχω το πρόβλημα. Να έχει σεβασμό, όπως βγαίνω και εγώ με τους δικούς σου φίλους, να βγαίνουμε και με τους δικούς μου, τους φίλους, γιατί συνήθως ντρέπονται, δεν θέλουν, θέλουν το δικό τους περιβάλλον. Σπαστικά τους. Και από εκεί αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Υπάρχει βέβαια, λοιπόν, είναι και επικίνδυνο αυτό. Γιατί οι φίλες πάρα πολλές φορές κατακτούν τους φίλους. Και πώς τους κατακτούν τους φίλους? Διότι εγώ, ας πούμε, που έχω το φίλο, κάθομαι και λέω που είναι έτσι, που τη βρίσκω μαζί του, που κάνω σεξ ωραίο, που κάνω αυτό, που είναι εκείνος, που είναι άλλος. Δεν βγάζω τα προβλήματά του, που ουσιαστικά υπάρχουν προβλήματα και δεν το αναφέρω στη φίλη μου, την κολλητή μου. Και όλα τις φαίνονται παραδεισένια. Θα κάνει όλα παραδεισένια. Οπότε είναι πολύ εύκολο βήμα. Σου λέει, ναι, ποιος ο δικός μου δεν μου τα κάνει ή αν δεν έχει δικό. Και αρχίζει και πέφτει άλλο. Να είναι ρωτήσω πολύ δύσκολες κάτι. Οι ισορροπίες. Ωραία, εμείς τα λέμε. Και σου λέει τώρα μία κυρία που μας βλέπει, γιατί εμένα φίλοι μου είπαν, Αλέξανδρε, να μου συζητήσετε για το χωρισμό, που είναι στην Ξάνθη συγκεκριμένα μία κοπέλα μου, Αλέξανδρε, είμαι φεσκοχωρισμένη και θέλω με την κυρία Δαμουράκη, γιατί κάθε Τετάρτη, να επενθυμίσω ότι η Πέγγι είναι κοντά μας κάθε Τετάρτη. Τις Τετάρτες. Ναι, να μην την ψάχνετε Δευτέρα, Πέμπτη και Τρίτη και μου λέτε που είναι. Θέλω όμως να πω κάτι. Γιατί όμως όταν φτάσουμε στο χωρισμό, πανικοβαλόμαστε, τα κάνουμε χειρότερα, κάνουμε ίντριγκες, μπλέκουμε τους πάντες και στην ουσία φτάνουμε και να μην θέλουμε και τον άνθρωπο που ένα μήνα, ένα χρόνο, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια τον είχαμε ως Θεό, να λέμε ποιον ή πια μη μακριά όλοι, θέλουμε ξαφνικά όλοι να φύγουν από αυτόν που χωρίσαμε, να έρθουν όλοι να με το μέρος μας. Αυτό. Μπράβο. Και εγώ λέω πολλές φορές, συγγνώμη, βρε κορίτσι, μου λέω σε μια φίλη μας, που μου λέει, θα δεις, θα πάθει. Λέω, να σου πω, αυτόν τον άνθρωπο που είχες 10 χρόνια ως Θεό σου και έγραφες, πεθαίνω, ζωή μου, ζωή... Μόνη σου, όταν πας να τον ξεφτυλίσεις, στην ουσία υποβαθμίζεις τον δικό σου εαυτό και την προσωπικότητα. Ακριβώς. Γιατί 10 χρόνια ήταν ξεφτύλας ή τώρα ξαφνικά επειδή χωρίσατε έγινε. Κάτσε, Αλέξανδρε. Συν τις άλλες, συγγνώμη, Κωνσταντίνα, ότι νομίζει ότι θα τον εκδικηθεί. Η μεγαλύτερη, λοιπόν, εκδίκηση είναι η αδιαφορία. Και σιωπή. Φάτε τον τοίχο του σπιτιού σας. Να με αυτό κάνουμε. Αδιαφορία. Εγώ έχω προχωρήσει και στον Μπατζουρόφιλο τώρα. Να σου πω, να γιατί μου λένε ότι είσαι ο γιος μου. Και εγώ τα έχω κάνει και τα κάνω έτσι. Αδιαφορία τελείως. Μα τελείως εξαφάνιση, να έχει κενό. Να βρίσκεται σε μια κατάσταση και να λέει τι έγινε. Που αυτή έπεφτε στα πατώματα ή αυτός έπεφτε στα πατώματα ή έκανε τούτο, πούντο. Και κάνεις τι. Ο νόμος λοιπόν της έλξης μπορεί να είμαι εδώ, να μην φαίνομαι, να μην ολοκληρώνω και μαγνητίζω πάρα πολύ με τη σκέψη μου
Οπότε αναγκαστικά έρχεται εκείνος ή εκείνη που έχει φύγει πιο κοντά να μάθει τι έγινε, πώς. Γιατί. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά υπάρχει πάντα το πώς χωρίζεις. Είναι βασικό ο τρόπος που φτάνουμε στον χωρισμό. Ναι. Δηλαδή άμα εγώ, θα πάρω ένα παραδείγμα εμένα. Άμα πω ότι θέλω να χωρίσω, θα το κάνω. Και δεν με νοιάζει, μπορεί να καίγομαι, να πεθαίνω, να. Άμα πω όμως ότι θέλω να χωρίσω, θα χωρίσω. Κωνσταντίνα, ναι. Εσύ άμα πεις ότι θα κάνεις και δεσμό, θα κάνεις πάλι, δεν σε πάει, μπάμπα, μπάμπου, μπουμπού. Αυτό λέμε, το επώδυνο μετέπειτα. Το επώδυνο μετέπειτα. Αν δεν με ενοχλεί, είμαι καλά. Αν με ενοχλεί και μου αρχίσει τα σπαστικά του... Εάν δεν τον ήθελες. Ή απλά δεν το καταλάβαινε. Ήταν απλά ένας ενθουσιασμός. Αλλά αυτό άμα πω τέλος, θέλω τέλος. Δεν θέλω να πεις μετά ή μηνύματα ή τηλέφωνα και αυτά. Εσύ φταίσαι. Να χωριέμαι μετά. Κατέβασέ τα. Είδες τι σου είπα κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Τι απαντάς, τι απαντάς. Πάντως θέλω να ρωτήσω κάτι. Οι γυναίκες, Πέγγι, από τον τόσο κόσμο που βλέπεις καθημερινά και που μιλάς και μέσω Skype σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Οι γυναίκες ή οι άντρες συνήθως δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν ένα χωρισμό. Είναι η πρώτη με ερώτηση και βασικά τηλεθεάτριας. Και ποιοι γίνονται πιο εκδικητικοί μετά. Πιο εκδικητικοί γίνονται, θα πω και εκείνο, πιο εκδικητικές είναι οι γυναίκες. Γι' αυτό. Το έχετε όμως. Έτσι. Το έχουμε. Καλές χρυσές, αλλά... Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βάζει ο νους τους να κάνουν πράγματα. Είναι ανατριχιαστικά. Ναι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ανατριχιαστικά. Πείτε μας ένα το οποίο έτσι σας έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και λέτε πού από τι σκέφτηκε... Τι θέλεις για να το κάνει. Όχι, δεν το λέω. Η Πέγγι δεν μιλάει ποτέ, ακόμα και χωρίς ονόματα, δεν μιλάει ποτέ για κανένα, γιατί κάποιος μπορεί να βλέπει την εκπομπή. Πολλές φορές τύχει και που βλέπουν τις εκπομπές, δεν αναφέρομαι ποτέ σε περιστάσεις συγκεκριμένες, γιατί δεν μου επιτρέπεται. Πρέπει να έχω και να κρατάω πολύ τα αρχεία τα εσωτερικά. Γι' αυτό τόσα χρόνια μου έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη, μ' αγαπάνε, έρχονται και... Τα πάντα δεν μπορείτε. Νιώθουνε ότι δεν έχουν κίνδυνο από τίποτα απολύτως. Ακόμα και το χαρτί που σημειώνω το όνομά τους, γιατί πρέπει να συγκεντρωθώ επάνω σε αυτό, το καταστρέφω. Είτε τηλεφωνική είναι η επικοινωνία σε όλα τα μέρη του κόσμου ή κατηδίαν συνάντηση πριν να κόψω την απόδειξη, που κόβω και στις δύο περιπτώσεις απόδειξη και γελάνε, τους στέλνω τις απόδειξεις και μου λέει, μου στείλατε απόδειξη. Λέω, βέβαια, αφού την έκοψα. Εντάξει, βέβαια. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσω, γιατί θα έχω μείον της ενέργειάς μου. Ναι. Είναι προσωπικά δεδομένα και επιφυλάσσονται πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό συνεχίζω και έχω αυτό το κομμάτι. Ναι. Εγώ τώρα θέλω να πω κάτι έτσι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εσείς μου βάζετε ερωτήσεις και εγώ τις μεταβιβάζω. Η Πέγγι Δαμουράκη, ως μελλοντολόγος σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης, θα σας πει, όχι, δηλαδή εννοώ ότι θα κάνεις αυτό και θα το κάνεις αυτό επειδή, πρόσεξε φίλε τηλεθεατή, είναι πολύ βασική αυτή η παρατήρησή μου, επειδή το έκανε σε μια φίλη, επειδή σε μια άλλη πελάτησα ή επειδή σε κάπου αλλού κτλ. Θα το πει γιατί αυτό ταιριάζει, σύμφωνα όπως έχει μπει με το σκληρό, με το ποντίκι του σκληρό σου, στη δική σου, αν το θέλεις, προσωπικότητα. Γιατί ξέρεις πολύ μόνο, νομίζουν Πέγγι. Δεν είναι θέμα προσωπικότητας. Εγώ δεν θέλω να μου αναφέρει κανένας το πρόβλημα που έχει. Πρέπει στη συγκέντρωσή μου να δω τα πράγματα ως έχει. Παίρνω τα ακασικτά αρχεία και τα βλέπω σαν να είναι κάτοψη. Δηλαδή την άποψη τη δική σου και τη δική μου σαν ζευγάρι που είσαι οτιδήποτε, ή συνεργάτες και τέτοια. Γιατί εάν κάθομαι να ακούω ο άλλος το πρόβλημα που έχει... Αυτό είναι ψυχολόγος καταρχήν τότε, δεν το είναι... πρόβλημα που... Ο ψυχολόγος για να το βγάλει αυτό θέλει τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια. Εγώ το μετά βγάζω σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ναι, αυτό και λέει. Ξέρω λοιπόν πώς θα μεταχειριστώ το άτομο που είναι απέναντί μου και αυτά που μου λέει δεν είναι έτσι, γιατί είχε γίνει αυτό και αυτό. Και σοκάρονται. Ωραία, έχομαι εγώ τώρα και σου λέω. Άρα ευθύνονται τα λες. Πάντα είναι... Όχι, έχομαι εγώ τώρα στον αέρα και σου λέω. Ευθύνονται τα πάντα, δηλαδή καταλήγουμε για άλλη μια φορά ακόμα και στο χωρισμό και κατά πόσο θα μας πειράξει εσωτερικά ή κατά πόσο θα μας ρίξει ή κατά πόσο θα μας ρίξει σε χειρότερα χέρια. Βεβαίως. Γιατί ήταν και η ερώτησή μου πριν να κλείσουμε ότι οι περισσότερες, όπως μου είπε η φίλη μου, όταν χωρίσουνε,
ενώ λένε θα δεις, δεν το ξανακάνω αυτό και άλλη φορά άμα μου πει εμένα άνθρωπος, κάνουν και χειρότερα, γιατί μετά από το χωρισμό που δεν έχουν κάνει σωστή διαχείριση, πάει ο επόμενος που τους δίνει δύο μηνύματα ωραία, δύο ωραίες βόλτες, δύο ωραία πράγματα και πέφτουν πιο πολύ με τα μούτρα. Και να σου πω το βασικότερο απ' όλα, ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δέχεσαι και το χωρισμό του. Γιατί θέλεις αυτός, εφόσον το έχει επιλέξει, πονάς, κλίνεσαι, το ξεπερνάς με δικό σου. Δεν γίνεσαι επιθετικός. Και το άλλο είναι εγωιστικό πάντα, πάρα πολύ, ναι. Είναι κτητικό πολύ. Δεν είναι θέμα αγάπης, Κωνσταντίνα μου, δεν είναι θέμα αγάπης. Μα δεν είναι και όλοι οι δεσμοί αγάπη φοβεροί. Υπάρχουν και δεσμοί που απλά περνάμε ωραία. Αυτός μην τους βάζουμε όλους σαν έρωτα. Αυτός που αγαπάει δεν γίνεται επιθετικός, παιδιά. Υποχωρήστε να χωρίσετε. Εγώ είμαι αυτό. Κλαίει, και εγώ, γιατί εγώ. Που μπορώ με ένα μου τηλεφώνημα να σε στείλω στην Καπερναούμ και σε έχω στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι μεγαλύτερο. Μεγαλύτερη εκδίκηση να είσαι είπαμε στον ίδιο εκδίκηση, χώρο. Είπαμε εκδίκηση, αλλά είπαμε και τον πόνο που έχεις εσύ. Τον πόνο, ναι. Δεν γίνεσαι εκδικητικός να κάνεις κακό, θα πάω να όχι, κάνω... Όχι, γιατί. Αυτό. Αυτός που έχει... Γιατί. Και να σου πω κάτι, μου το έχεις πει πολλές φορές. Εσύ έχεις τύχει και σε εχθρούς σου να τους καλημερίζεις. Τι κάνετε καλά, ενώ ξέρεις ότι είναι εχθροί. Δηλαδή θέλουν να μάθουν τα χειρότερα σαν. Και τους καλημερίζεις και τι κάνετε καλά, καλά, καλά Χριστούγεννα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη ψυχής. Και δηλαδή... όχι μόνο, βοηθάω τόσο πολύ όσο τον εχθρό μου πιο πολύ από το φίλο μου. Έχω φιλίες χρόνων, όση ηλικία έχω ακριβώς, πολλαπλά, αλλά τον, αυτόν που έχει επιτεθεί σε μένα, σκέφτομαι τη σκέψη του τι είναι και γίνεται το μεγαλύτερο χαλί μετά αυτός ο εχθρός. Α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Και πατάω, που λέει ο λόγος, πατάω επάνω σε αυτό και έχω μια ευχάριστη ζωή, δεν έχω προβλήματα, δεν έχω, κατάλαβες όλα, αλχημίες και καταστάσεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο... Τι ήθελες να πεις? Πάντως, εγώ, κυρία Πέγκη, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί θυμάστε τότε που χωρίσει, τότε... Κάτσε, όταν λες τότε, πότε, γιατί πάμε, πάμε σε 50 τότε, σε πιο από... Τότε που είχα χωρίσει και είχα πάει, θυμάστε όλους που ήμουν, και της λέω, κυρία Πέγκη, τι να του κάνω, και μου λέει, αδιαφορία. Και σαν να μου έδωσε μία δύναμη, αυτό η αδιαφορία. Μα είσαι τέτοια γυναικάρα, κορμάνα. Αδιαφορία. Τι σου είπα, σε έχασε, Κωνσταντίνα, δεν τον έχασες. Και είναι μου έδωσε δύναμη, σαν να, πήρε, να μου έδωσε μία ενέργεια. Και έτσι μετά, αυτό. Ήρθαν τα πράγματα. Τα ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μία προσφορά έτσι για σήμερα. Έλα, μία Τετάρτη το μήνα θα κάνουμε και μία προσφορά. Δεν γίνεται. Πριν πάμε στο επόμενο προσφορά. Θέμα. Προσφορά, τι είπα την άλλη φορά. Α, να το ξαναπείς όμως. Ότι σε μία φορά το μήνα, μία Πέμπτη του μήνα, από αυτούς που με παίρνουν τηλέφωνο, με την ένδειξη όμως της κάρτας ανεργίας, θα έρχονται τελείως δωρεάν να τους κάνω πρόβλημα. Στο 210. Στο 210. 96-23-315. Έτσι, για να μην λέτε ότι δεν δίνω και δώρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Αμέσως μετά σας πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, γιατί όλοι αγαπάτε τα ζώα, να δούμε από τη μοναδική Ξανθήπη και τον κόσμο των ζώων πώς πλένουμε τους μικρούς μας φίλους με πολύ ωραίες συμβουλές από μια γκρούμερ που αγαπάμε και εμπιστευόμαστε. Και γυρνάω με Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου και Σίλια Κατραλή για να κλείσω και με θέμα για τα παιδιά, αλλά και με πάρα πολύ ωραίο θέμα από την 7η τέχνη. Μια πολυσυλλεκτική εκπομπή για άλλη μία φορά. Έλα μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά, γόρα. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, Αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίνηνο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίνηνο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίνηνο.
Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κείμενο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά ήθελα κάτι διαφορετικό. Εν ώρα grooming, όπως ακριβώς το λέμε, ή αλλιώς εν ώρα καλοπισμού των μικρών μας φίλων, η Ξανθίπη, η αγαπημένη groomer της εκπομπής, αλλά και των απαιτητικών, γιατί ξέρεις κάτι φίλε τηλεθεατή, είναι ωραίο να έχεις απαιτητικούς πελάτες και όταν βλέπεις ότι αυτοί τόσα χρόνια σε εμπιστεύονται, τότε πάει να πει ότι ξέρεις να παρέχεις τα καλύτερα για τους μικρούς μας φίλους. Ξανθίπη λοιπόν, εδώ η αγαπημένη μας groomer, που κάθε χρόνο μας δίνει τις δικές της συμβουλές στον ολοκένουργιο χώρο και πάντα στον κόσμο των ζώων, αυτή τη φορά όχι στην IKEA, όπου και εκεί βεβαίως βρίσκεται τις μισές μέρες, αλλά τις άλλες μισές στο καινούριο μας κατάστημα εδώ στο Εγάλεο, στη Λεωφόρο Θηβών 384. Ξανθίπη λοιπόν, θα σας διακόψω με τον κούκλο Όναρ. Όναρ, και αφού σε ευχαριστήσω που, ξέρεις, δεν είναι και εύκολο να κάνεις μπάνιο ένα τόσο μικρό όμως σκυλί και να δίνεις και συνέντευξη, αλλά έχουμε να πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσείς πώς είστε? Δηλαδή, σε βλέπω τόσο χαμογελαστή με ένα θηριάκι, λες και έχεις ένα μικρό γατάκι και παίζεις. Αυτό είναι απίστευτο, πώς το καταφέρνεις? Θεωρώ ότι έχουμε ξαναπεί πως στα ζώα πρέπει να τους δίνεις αγάπη και ηρεμία για να σου δώσουν το ίδιο. Τι είναι αυτό το οποίο μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με το grooming και που σε κάνει ξεχωριστή και ιδιαίτερη, που αν το θέλεις που έχεις καταλάβει τελικά, πέραν από την αγάπη και όλο αυτό που καταλαβαίνει το ζώο και εν καιρό, στο πρώτο σου intro, στο καλησπέρα με ένα ζώο, τι είναι αυτό που κάνει ένα ζώο να σε αγαπήσει ή όχι? Θεωρώ ότι ο σεβασμός είναι αυτός που κάνει ένα ζώο να σε σεβαστεί. Ό,τι δίνεις παίρνεις άλλωστε, οπότε δίνεις μόνο αγάπη για να λάβεις έστω σεβασμό. Πάμε πρώτα να συστηθούμε. Έχουμε λοιπόν σήμερα τον Όναρ, ο οποίος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος σκυλάκος και ένας κούκλος καταρχήν, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας, αλλά και τι είναι μια ιδιαίτερη ράτσα που δεν τη συναντάμε πολύ συχνά. Ναι, είναι ένα γουιμαράνερ, το οποίο μάλιστα μας έχει βγάλει και κάποια δερματικά στην πορεία του. Οπότε εμείς αναγκαστικά δεν το κάνουμε με ένα καλοπιστικό σαμπουάν, αλλά με το σαμπουάν που μας έχει προτείνει ο κτηνίατρος, όπου στο συγκεκριμένο μας παιδί θα πρέπει να μείνει ένα τέταρτο, γι' αυτό τον βασανίζω τόση ώρα με το σαμπουάν, θα πρέπει να μείνει ένα τέταρτο επάνω του και να ξεβγαλθεί πάρα πολύ καλά και να στεγνώσει, έτσι ώστε να φύγουν οι δερματικές, ο δερματικός κινησμός που έχει επάνω του. Θέλω λίγο να δείξουμε στον κόσμο, για εκείνους που έχουν μικρό σώμα ή και μεγάλο σώμα σκυλάκια, πώς πρέπει να είναι η ροή του χεριού μας, στην περίπτωση που, ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το σαμπουάν. Δηλαδή, είτε είναι κοντότριχο είτε μακρύτριχο ένα ζωάκι, πολλές φορές νομίζουμε ότι πλένουμε, για παράδειγμα, έναν τοίχο και κάνουμε αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να τα μπλέκουμε τα ζώα και να τους δημιουργούμε κόμπους. Πάμε λοιπόν να δείξουμε στον κόσμο πώς πρέπει να είναι η φορά του χεριού μας κατά τη διάρκεια που τους πλένουμε, που τους, αν το θέλεις, τους τοποθετούμε το σαμπουάν. Σε ένα μακρύτριχο σκυλί, καλό θα είναι η φορά να πηγαίνει με τη φορά της τρίχας του και όσο πιο βαθιά γίνεται, με κάποιο αξεσουάρι ίσως το οποίο θα βοηθούσε να γίνει ένας βαθύς καθαρισμός στο δέρμα. Βεβαίως, γιατί αυτό μπαίνει ανάμεσα και έτσι ξεχωρίζει πάρα πολύ και την τρίχα του, έτσι δεν είναι, και την ξεδιαλύνει. Ακριβώς. Να πούμε ότι στον κόσμο των ζώων, είτε στην IKEA είτε εδώ στο Εγάλεο, θα βρείτε τα πάντα ειλικρινά για τους μικρούς μας φίλους, όλα τα αξεσουάρ, γιατί ξέρεις κάτι, σημασία δεν έχει απλά να έχουμε, αν το θέλεις, μία βούρτσα για τα ζώα, αλλά και ο τρόπος χειρισμού της βούρτσας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ακριβώς. Θεωρώ ότι το πλύσιμο είναι το πιο σημαντικό, έτσι ώστε να μην έχουμε δερματοπάθειες στην πορεία. Γιατί αν μείνει σαμπουάν ή κάνει μπάνιο με ένα λάθος σαμπουάν, τότε το σκυλί σίγουρα θα αποκτήσει προβλήματα στην πορεία. Βλέπω ότι με τίποτα δεν πηγαίνεις προς το κεφάλι, σταματάς στο λαιμό. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Γίνεται για να μην στρεσάρω το ζώο. Στο δεύτερο χέρι, όπου πρέπει να κάνει με άλλο σαμπουάν μπάνιο Όναρ το κεφάλι του, γιατί έχουμε και μία θεωρητική ακμή, τότε σαν δεύτερο χέρι κάνεις πάντα το σκυλί, για να μην το αγχώσεις και για να αποφύγεις το πολύ τίναγμα. Μάλιστα.
Άρα δηλαδή και με το κανονικό σαμπουάν να έκαναν ήταν ο δικός μας, αν ήταν ο Κούκι, πάντα το κεφάλι το αφήνουμε στο δεύτερο ξεύγαλμα. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το κατάλληλο σαμπουάν, και πάμε εδώ να πούμε πώς επιλέγουμε το κατάλληλο σαμπουάν, έχει να κάνει με τη ράτσα του ζώου ή με την τρίχα του ζώου, αλλά και το ιδιαίτερο ζώο. Έχει να κάνει με το αν είναι κοντότριχο ή μακρύτριχο, αν είναι έγχρωμο ή αν είναι άσπρο, λευκό. Και σαφέστατα με την ποιότητα της τρίχας, αν είναι σκληρή ή πολύ ευαίσθητη, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε με μαλακτικές ουσίες μέσα ένα σαμπουάν. Όταν ολοκληρωθεί λοιπόν το πρώτο στάδιο, η τοποθέτηση του αντιαλλεργικού προϊόντος, αυτό ακριβώς που είπαμε, είμαστε έτοιμοι για να παρακολουθήσουμε το επόμενο στάδιο, που εκεί νομίζω ότι και το ζώο αρχίζει πλέον να ανασένει πιο καλά και αρχίζει να καταλαβαίνει αυτή την ηρεμία και την καθαριότητα. Για πάμε να το δούμε. Ένα πολύ ιδιαίτερο και ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι στον καλοπισμό ενός ζώου, είτε μακρύτριχο είτε κοντότριχο. Επίσης, μεγάλη προσοχή, και αυτά θέλω να μου δείξεις, στο στέγνωμα, στα αυτάκια, στα μάτια και μουσούδα. Πάμε λίγο να μου τονίσεις κάποια πράγματα. Θέλουμε πάρα πολύ καλό στέγνωμα στην περιοχή του κεφαλιού και κυρίως στα αυτιά, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε οτίτιδα. Καθαρίζουμε πάρα πολύ προσεκτικά με μία πετσετούλα ταυτάκι και μετά όποιος έχει λίγο ενόπνευμα καθαρό στο σπίτι, με λίγο βαμβάκι, βάζουμε μία σταγονίτσα ενόπνευμα και μέσα καθαρίζουμε με βαθύ καθαρισμό, έτσι ώστε το ζώο να αποφύγει κάθε πιθανότητα υγρασίας που θα παραμείνει και θα μας το κάνει μύκητες. Στεγνώνουμε με πιστολάκι τα αυτιά από μέσα κτλ. Ποτέ. Ωραία. Μάτια, μουσούδα, κατά την ίδια έννοια, απαλά. Καθαρίζουμε πάντα απαλά και όσο μπορούμε αποφεύγουμε την κοντινή επαφή, τον πιστολάκι, με τη μουσούδα και τα ματάκια. Γιατί αρχίζει εκεί να στρεσάρεται. Και όσον αφορά το σκούπισμα του ζώου, το πάμε πάντοτε προς τη φορά της θήκας ή και αντίθετα? Στο κοντότριχο δεν μας απασχολεί. Ίσα-ίσα στεγνώνει πιο εύκολα το κοντότριχο, αλλά στο μακρύτριχο πάντα με τη φορά της τρίχας. Θα ήθελα να σας αφήσω να ολοκληρώσετε έτσι μαγικά και να σας βρω στο τέλος να αποχαιρετήσουμε μαζί. Ο λόγος στην Ξανθίπη. We'll be right back.
Ο καλωβισμός των ζώων βέβαια πάντοτε τελειώνει με το κόψιμο από τα νύχια, έτσι δεν είναι, Ξανθίπη, με το αρωματισμά του και μετά, αν το θέλεις, με το γλυκισμά του, τη λιχουδιά του, και τον περιμένουμε την επόμενη φορά. Το κόψιμο των νυχιών είναι λίγο επικίνδυνο όταν πολλοί το κάνουν στο σπίτι μόνοι τους. Και θα ήθελα λίγο έτσι με αυτό να κλείσουμε, να τονίσουμε κάποια πράγματα. Επειδή μέσα στα νυχάκια, σε όλα τα σκυλιά και γενικότερα σε όλα τα ζώα, ακόμη και στα πουλάκια, στα καναρίνια, στα κουνέλια που μας έρχονται για να κόψουμε νύχια, έχουμε μέσα νεύρο. Νεύρο το οποίο, εάν παρέμβουμε σε αυτό και το κόψουμε κατά λάθος, θα δημιουργήσουμε αιμορραγία στο ζώο, οπότε θέλει τεράστια προσοχή και αν κάποιος δεν το κατέχει, καλύτερα θα είναι να το φέρνει από το κατάστημα να το κόβουμε εμείς. Πότε όμως πρέπει να κόβουμε τα νύχια σε ένα ζώο? Υπάρχει δηλαδή ότι ανά ένα μήνα, ανά 20 μέρες αυτό για να κάνει με το ζώο? Δεν είναι στάνταρ αυτό, γιατί αν το ζώο βγαίνει βόλτα, τραβάει τον ιδιοκτήτη ή γενικότερα είναι πολύ ενεργό ζώο, συνήθως ταξίνει μόνο του στην άσφαλτο. Οπότε καλό θα είναι να το βλέπουμε και να το παρακολουθούμε εμείς. Κλείνοντας, θέλω να πούμε, το timetable που κάποιος για την υγιεινή του ίδιου του ζώου, είτε είναι μικρόσωμο, μεγαλόσωμο, όσο και αν το προσέχει, πρέπει να το κάνει το μπάνιο του, πρώτα απ' όλα για το δέρμα του, για την τρίχα του και για το ίδιο το ζώο. Σαφέστατα. Είναι... Γιατί πολλοί σου λένε ότι εγώ είναι μια σταλιά το ζωάκι μου, είναι τσιουάουα και το πάω κάθε τρεις μήνες. Όχι, νομίζω ότι αυτό και πάλι εξαρτάται από το αν ζεις εξωτερικές συνθήκες, αν είναι χειμώνας, καλοκαίρι. Πρέπει να υπάρχει υγιεινή στο ζώο, ακόμα και με στεγνό καθάρισμα, αν δεν θέλει να το κάνει συχνά μπάνιο. Είμαστε εδώ για να το εξηγήσουμε ό,τι χρειάζεται. Αυτό που θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συνέχισε το κούκλο μας για να φύγει να πάει τη βόλτα του. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι ο καλοπισμός των ζώων δεν είναι μία απλή υπόθεση. Επίσης, πρέπει αυτό να γίνεται στα χέρια των ειδικών. Και πιστέψτε με, όπως μία καλή πελάτησα αφήνεται στα χέρια του κομωτή της και τον αφήνει να δημιουργήσει, έτσι και οι απαιτητικοί πρέπει να επιλέγουμε τους καλύτερους. Το ζώο μας θα σας δείξει και... Βασικά το δικό σας ζώο, γιατί το δικό μου το έχει δείξει την ώρα που το πήρα, ότι δεν το έχω κάνει καθόλου μπάνιο. Τι σου λέει, φίλε τηλεθεατή? Όχι ότι δεν ξέρω να μπανιαρίσω ένα μικρό σκυλί. Ότι ίσως στα χέρια της Ξανθίπης νιώθει πιο σίγουρος. Αυτό πρέπει να το παρατηρήσετε όπου και αν πάτε το ζώο σας. Και εκεί που το ζώο σας μπαίνει χαρούμενο και φεύγει πάλι εξίσου χαρούμενο, είναι εκεί που νιώθει την αγάπη του ή της γκρούμερ. Γι' αυτό επιλέξτε τους ειδικούς και αν η περιοχή σας είναι γύρω από την ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας ή στο Αιγάλεο, η γκρούμερ είναι μία. Ξανθίπη και κόσμος των ζώων. Ακολουθήστε μας, κάτι ξέρουμε. Φιλιά πολλά, γεια σας. Γεια σας! Πάμε να γνωρίσουμε το κορυφαίο αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής Super Vita. Με 18 δραστικές ουσίες προστατεύει όλα τα όργανα του σώματος και ενισχύει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Η αντιοξειδωτική του δράση προσφέρει αντιγυραντική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη προστασία. Απαραίτητο για άτομα με χρόνια κόπωση, ανεμία, διαβήτη, λοιμώξεις, αυξημένη χοληστερίνη, αρθρίτιδες, αυτοάνοσα, άγχος και γενικά έντονη καθημερινότητα. Θέλετε να είστε άτρωτοι, δυνατοί, υγιείς και πάντα νέοι? Super Vita. Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι μετά από την Ξανθίπη. Και είδες τι ωραίο σκυλί ήταν αυτό. Τι ωραίο σκυλί, παιδιά, το αγαπάω. Θέλω να πάρω πάρα πολλά ζώα, αλλά τι να κάνω που δεν έχω πολύ πολύ μεγάλο χώρο, γιατί το ζώο δεν έχει σημασία αφού μόνο. Να το έχεις, αγκαλιά, να το έχεις στο σπίτι του, σημασία έχει να έχει και το χώρο του. Μην είμαστε δηλαδή αυτό που λέμε, τα θέλουμε όλα για μας, δηλαδή επειδή εμάς μας αρέσει το ζωάκι να το έχουμε σε ένα δωμάτιο 4x4, γιατί αυτό που βλέπω και είναι αγάπη. Και να ασχολείσαι πολύ, όχι να το κάνεις μόνο για τσίσα. Ναι, βέβαια, τα ζώα θέλουν και φροντίδα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε για τα παιδιά. Μου είπες για ένα πολύ σημαντικό σύνδρομο. Σύνδρομο ανατάραξης μωρού. Το έχεις ακούσει, γιατί έχεις και δύο εγγόνια.
Το έχεις ακούσει τι είναι αυτό ή θα μάθουμε μαζί όλοι? Δεν έχω ακούσει τι είναι αυτό, θα το ακούσω από την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ, γιατί πάντα ό,τι λέει έτσι τα κρατάω. Είναι... Αλλά θα μάθουμε και το σχολιάσουμε. Δεν, όλοι το ξέρουμε στην ουσία. Αυτό αλλά λέω. Δεν θέλω να δω το ΣΑΜ. Είναι. Είναι ένας σοβαρός εγκεφαλικός τραυματισμός που συνήθως οργισμένοι γονείς που το μωρό κλαίει, γιατί πονάει, γιατί κρυώνει, γιατί έχει λερωθεί, το παίρνουμε και το ταρακουνάμε. Όλοι το έχουμε κάνει. Και εγώ το έχω κάνει. Το ταρακουνάμε, το κάνουμε. Όχι αυτά που βλέπουμε στο ίντερνετ, κάτι. Όχι. Ενώ. Χαλάρωμα και. Θέλει χαλάρωμα. Αυτό που του κάνουμε με την, με την πλατίτσα. Ξέρετε ποιο είναι. Θα σας το φέρω στο παράδειγμα που αυτό γίνεται, αυτός ο τραυματισμός γίνεται πάνω στο παιχνίδι. Πώς παίρνει η μητέρα και κάνει το παιδί ψηλά. Α, που το πετάμε και το πιάνουμε. Ακριβώς. Ή δεν έχουμε κάνει. Εγώ πολλές φορές το έχω κάνει στην ανιψιά μου. Πριν το διαβάσω και δεν πρόκειται ποτέ να το ξανακάνω γιατί φοβήθηκα. Είναι που όταν κλαίει, λέω ρε Βάσο, σταμάτα. Α, που ναι. Το κάνεις έτσι. Όχι, δεν το κάνουμε. Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Το έχω κάνει όμως. Στον Απόστολο δεν το έκανα. Ήταν πιο αγόρι, ήταν πιο. Στη Βάσο το έχω κάνει. Δηλαδή τη λέω ρε Βάσο, σταμάτα. Δεν την πιάνω όμως. Κάνει χειρότερα το παιδί έτσι. Όχι με δύναμη. Γιατί τρομάζει. Αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί 100% τα οστά. Mm. Γι' αυτό. Αυτό που είπαμε, ότι αυτό το ΣΑΜ, δηλαδή σύνδρομο ανατάραξης παιδιού, καραδοκεί και πάνω στο παιχνίδι. Δηλαδή, κάποιο δυνατό τράνταγμα. Δηλαδή, πέφτει κάτω με τον ποπό. Επειδή όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός του πλήρης, μπορεί να χτυπήσει στο κεφάλι. Δηλαδή, εσωτερικά, επάνω στο κρανίο. Mm. Δηλαδή, από το μπαπ, πάει το χτύπημα επάνω στο Σκέψου κρανίο. Σκέψου όσο που πέφτουν συνέχεια κάτω. Μπορεί, ας πούμε, να προκαλέσει ορθοπαιδικό και παλιά αιματώματα και τέτοια. Θα σας πω τι προκαλεί. Λοιπόν, το αποτέλεσμα του τραυματισμού, αυτό που μου είπες, μπορεί να είναι. Να κάνει αιμετό κατευθείαν το παιδί, να πέσει σε λίθαργο, να αρνείται να φάει και να παρουσιάσει εκνευρισμό. Γι' αυτό δεν πρέπει μεγάλο χτύπημα ποτέ να κοιμηθεί το παιδί. Αυτό το λένε όλοι οι παιδίατροι. Εγώ! Όλοι οι παιδίατροι. Καλά, και σε έναν έτσι μεγάλο. Πρέπει να είναι ξύπνιο τουλάχιστον 3 ώρες. Και σε ένα μεγάλο, εγώ που χτύπησα δηλαδή το καλοκαίρι, και πήγα στο νοσοκομείο, μου λέει δεν μην κοιμηθείς για τα επόμενα, 1 εξάωρο τουλάχιστον, γιατί είχα δυνατό χτύπημα και είχα τρενταχτεί. Mm. Μην κοιμηθείς, γιατί μπορούσα κι εγώ να είχα πέσει σε λίθαργο. Από ένα απλό χτύπημα, δηλαδή και από τα σκαλιά να πέσεις, σου λένε μην κοιμηθείς. Mm. Ενώ αν η ανατάραξη είναι πάρα πολύ σοβαρή, υπάρχει πιθανότητα δυσκολία στην αναπνοή, να πάθεις σπασμούς και να πέσεις σε κόμμα κατευθείαν. Σημαντικό. Και να παιδιά, πέσει, δηλαδή, πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή να πέσει το παιδί επειδή σκόνταψε και να πέσει πίσω και να χτυπήσει και να μην έχεις δει ότι έχει χτυπήσει το κεφάλι και να σου πέσει ακόμα. Αυτό έχει να κάνει με ηλικίες, δηλαδή ένα παιδί μέχρι τα 5, του τα 4 ή δεν έχει να κάνει. Είναι, ξεκινάει από τότε που θα αρχίσει να περπατάει, δηλαδή από 9 μηνών, 10. Γιατί πώς δεν το προσέχουν μηνών. Και πέφτουν από το από το καρεκλάκι, δεν το δένουνε. Και νομίζουν ότι είναι. Έχω δει στο δρόμο με καροτσάκι γυναίκα, δεν το είχε δεμένο το παιδί και σκόνταψε και της ήρθε ανάποδα το παιδί και έπεσε. Ναι, παιδιά, σοκαρίστηκα. Βέβαια. Και ξέρεις κάτι, πας να δώσεις μια βοήθεια. Και σε κοιτάνε και με μισό μάτι. Όχι, και σου λέει εντάξει, εντάξει, είναι εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση του Έλληνα. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Δεν είναι. Ή στην παιδική χαρά που πέφτουν τα παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Που τα αφήνουν μόνο τους στην κούνια. Mm. Καλά, αυτό που είδα, μία παρένθεση μεγάλη και με έχει εξοργήσει. Είναι μία μητέρα, ήμασταν στο σούπερ μάρκετ, ήθελε κάτι το παιδάκι να πάρει από το ράφι, του εξηγείς πολύ όμορφα και εμείς έχουμε παιδιά και πάμε στο σούπερ μάρκετ, του εξηγείς πάρα πολύ όμορφα ότι δεν μπορούμε να πάρουμε όλο το σούπερ μάρκετ να το κατεβάσουμε, να πάμε να το αγοράσουμε. Και το χτύπαγε με τόση μανία. Πιάνω τη μάνα μου το χέρι και της λέω προχώρα γιατί θα της αφήσω στο ξύλο. Πραγματικά με έφερε τόσο εκτός σε αυτού, το χτύπαγε λες και είχε κάνει δεν ξέρω και εγώ τίποτα. Στο πρόσωπο, στο σώμα, το παιδί να ουρλιάζει, να έχουν μαζευτεί όλοι γύρω. Της λέω σήκω να φύγουμε από αυτόν τον διάδρομο τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να χτυπάτε τα παιδιά. Πάντα υπάρχει ο διάλογος. Βεβαίως. Και... Και το παιδί, αν του το εξηγήσει σωστά, θα το καταλάβει. Να του το εξηγήσει με απλά λόγια. Όχι να είσαι από πάνω και να του φωνάζει και να το χτυπά. Έπαθα πλάκα. Δεν είχα ξαναδεί τόσο ξύλο σε παιδί πέρα από τα βίντεο που βλέπουμε στο ίντερνετ. Πάμε όμως να δούμε ότι έχουμε πει ότι πρόληψη είναι καλύτερη θεραπεία. Ενημερώστε όλους όσους ασχολούνται με το παιδί
ότι ποιος είναι ο κίνδυνος ανατάραξης. Δηλαδή, παππού, γιαγιά, φίλοι, συγγενείς, δεντά, ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος, γιατί πολλοί δεν τον γνωρίζουν. Σχεδόν κανένας. Όταν παίζουν μαζί με τα παιδιά... Με αδέλφια, με τέτοια. Ναι. Να μην το πετούν στον αέρα, ούτε να το πετούν στην κούνια. Mm-hmm. Πολλά παιδιά που τα έχουμε... Πολλές δαντάδες βασικά, αυτό είναι για τις δαντάδες, που τα παίρνουν τα παιδιά, τα κάνουν μία έτσι, στην κούνια, για να κοιμηθούν. Έτσι θα κοιμηθεί το παιδί. Το παίρνεις λίγο αγκαλιά, δεν το καταρακουνάς, δηλαδή, δεν το εννοείς οι απότομες κινήσεις. Ναι. Οι κινήσεις που έχουν έτσι μία... Πρέπει να κάνεις απαλές προσεκτικές κινήσεις. Δεν παίρνεις το παιδί και το ταρακουνάς. Γιατί είναι σαν ένα ζυμαράκι ακόμα το, κοίταξε, το αυτό κορμί. Αυτό βάλει πάρα πολύ στην ψυχολογία, πρώτα απ' όλα της μητέρας, ακόμα και της γιαγιάς και τέτοια. Γιατί πολλές γιαγιάδες κρατάνε τα παιδιά, αλλά είναι καταπιεσμένες από την οικογένεια ή από τα παιδιά τους για να κρατήσουν το παιδί. Ναι, 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 και ναι. Είναι κουρασμένες, ταλαιπωρεμένες, βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν εύκολα πέρα και έχουν μια νευρικότητα απέναντι στα παιδιά. Είναι... Και οπωσδήποτε δεν είναι, πρέπει να έχεις διάθεση, όρεξη. Το παιδί θέλει παιχνίδι, θέλει αγάπη, θέλει στοργή, δεν θέλει βιασύνη. Το παιδί δεν θέλει να ακούει το όχι στην ηλικία, δηλαδή από 1,5 μέχρι 6, δεν θέλει να ακούει το όχι. Δηλαδή, σου λέει πάμε στο πάρκο. Τη πει, έλα εδώ, παίξουμε στο δωμάτιο, παίξουμε κάτι άλλο. Κρύψου, πάνω σε βρω. Θέλει το μυστήριο. Δηλαδή, ναι. Δεν θα πάω στο πάρκο, αλλά θα πολύ παίξω. Πολύ λίγες γιαγιάδες το κάνουν αυτό να παίξουν. Εγώ μπαίνω μέσα στη δουλάπα και μου λέει ο γιος μου, πώς μπαίνεις στη δουλάπα και κρύβεσαι με το Δημήτρη. Ναι, με τα παιδιά γινόμαστε. Και άλλο. Όταν βγαίνουν οι γονείς έξω, οι μητέρες είναι με το μάρσπο και τις βλέπω και τρέχουν. Εάν πέσουνε. Θα πέσουν μπροστά. Ποιος θα χτυπήσει το μωρό. Όλο το άρα δεν τρέχουμε ποτέ όταν έχουμε το μάρσπο εδώ μπροστά. Και όλο το βάρος. Κάθε φορά. Δεν φοράμε τα κούνια. Βασικό. Βασικό. Πολλές έχω δει και πολλές διάσημες και γνωστές που έχουν το μωρό στην αγκαλιά και φοράνε τα δωδεκάποντα. Είναι λάθος. Και όταν το κρατάμε αγκαλιά, γνωρίζουμε όλοι ότι κρατάμε το κεφαλάκι του. Ναι, το κεφαλάκι του και το λαιμό του. Το λέει ένα φιένα ναι, εκεί. Και τα δύο έτσι. Αν το παιδί κλαίει για πολλές ώρες χωρίς σταματημό, βλέπουμε ότι δεν πεινάει, δεν κρυώνει, δεν ζεσταίνεται, δεν έχει λερωθεί. Καλό θα ήταν να αφήσετε για λίγα λεπτά, αφού έχετε βγει έξω, εκτός αυτού, το παιδί στην κούνια και να το αναλάβει κάποιος άλλος. Γιατί μπορεί να το ταρακουνήσετε και να μην το καταλάβετε. Η ψυχολογική κατάσταση. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πάρα αυτό πολύ που σημαντικό. Το κοιτάει το παιδί παίζει πολύ ρόλο. Χωρίς να του μιλήσει και χωρίς να κάνει, αν έχει άγχος και στρες, μεταφέρεται αυτή η ενέργεια ναι. Στο παιδί. Και πραγματικά είναι. Ναι. Όσο είναι λοιπόν ήσυχο το περιβάλλον, το παιδί είναι και πολύ ήσυχο. Μάλιστα. Ναι. Ακόμα ένα που είναι tip sos, είναι ότι τα ελαφρά συμπτώματα, όταν το πάμε το παιδί στον παιδίατρο, τα βλέπει ως γρήπη ή ως κολικούς. Λοιπόν, και αυτό θα ήταν το καλό, ότι αν το πάμε στον παιδίατρο με κάποια συμπτώματα από τα όλα τα παραπάνω που είπαμε, ή το παιδί έχει υποστεί κάποια ανατάραξη, ναι, καλό θα ήταν πράγματα. Να μην τραπείτε ούτε να διστάσετε να το πείτε στο γιατρό. Μάλιστα. Και μία έρευνα που έγινε λοιπόν στην Αμερική, υπολογίστηκε ότι περίπου 3.000 παιδιά το χρόνο παθαίνουν αναταράξη και υποφέρουν από το σύνδρομο, SAM, δηλαδή σύνδρομο ανατάραξης μωρού, λόγω κακοποίησης. Το 25% των παιδιών έχουν πεθάνει και το 60% παθαίνουν μόνιμες νευρολογικές βλάβες, όπως τύφλωση, κόφωση, διανοητική καθυστέρηση και σωματική αναπηρία. Γι' αυτό πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και βέβαια αν κάτι μπράβο, δεν ακούσατε επανάληψη και τα λοιπά, να το ξαναδείτε στην επανάληψη για να τα μάθετε. Να αλλάξουμε όμως λίγο κλίμα και να κλείσουμε έτσι με τέχνη και 7η τέχνη, με ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει ετοιμάσει η Σίλια και πάμε να πούμε λοιπόν και να δούμε τι. Θα δούμε το τρέιλερ του Grain. Είναι μία ταινία του Τούρκου σκηνοθέτη, του Σεμίχ Καπλάνογλου, όπου μετά το Μέλι, αν την έχετε ακούσει την ταινία, το έχω ακούσει, δεν έχω δει, να είμαι ειλικρινή. Πέρασαν 7 χρόνια για να γυρίσει, να γράψει, να σκεφτεί και να υλοποιήσει αυτήν την ταινία.
όπου είναι και αυτή φέτος υποψήφια σε αρκετά φεστιβάλ. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι όλη η ταινία ασπρόμαυρη, με οργανικά εφέ. Έχει να... Οι θεματικές της κινούνται γύρω από το προσφυγικό, γύρω από την, την τροφή, την έλλειψη τροφής, την ανάγκη για στέγαση. Πράγματα που εμάς δεν μας φαίνονται τώρα αυτή τη στιγμή τόσο αναγκαία, ναι. Τόσο... Τα έχουμε λίγο πιο μακριά, ναι, στο μυαλό μας. Με αυτό ασχολείται η ταινία και έχουν γραφτεί πολύ, πολύ μεγάλες κριτικές, δηλαδή πολύ to the point κριτικές, που είναι μια ταινία που έχει στόχο να κινητοποιήσει. Ναι. Έχει στόχο να σε καθυλώσει, να σε σοκάρει, αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο και με ένα ιδιαίτερο αισθητικό στυλ. Θα την καταλάβουμε όλοι. Πιστεύω θα την καταλάβουμε όλοι. Ξέρεις, γιατί κάποιες, ναι, ταινίες είναι πολύ καλές ταινίες, ναι, 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 αλλά δεν μπορούν όλοι να πιάσουν το νόημα. Και πολλές, ναι, φορές έχω δει μια ταινία να τελειώνει και να λέμε, ρε παιδιά, κάπως εκεί λίγο το έχασε, ενώ δεν το έχασε, εμείς απλά χάσαμε. Αυτό. Πάλι από την ψυχολογική σου κατάσταση, σε αυτό που ζεις εσύ στη σημερινή εποχή, τη σημερινή κατάσταση. Καλά, της ζωής σου, κάνει... το πώς αντιλαμβάνεσαι τα ο πράγματα. Ο Αλέξανδρος ξέρετε τι κάνει. Αλλά, ναι, καταγράφονται μέσα στη μνήμη και σε δεδομένη στιγμή στο μέλλον σου, ναι, όχι θα το καταλάβεις, το χρησιμοποιείς. Το χρησιμοποιείς. Ναι, ναι, ναι. Ο Αλέξανδρος σε κάθε ταινία που πάμε και βλέπουμε, μετά θέλει να την αναλύουμε, ναι, μία ώρα. Το μα έτσι είναι ωραίο. Εγώ θέλω απλά να αυτό πω για ποιο ήταν τουλάχιστον το νόημα της ταινίας αυτή. Δηλαδή, τι ήθελε να πει μέσα από αυτό το πολύ ξυλίκι και τα λοιπά. Και αυτός που τους βάραγε όλους για τον υπόκοσμο, τι ήθελε να σου πει. Δηλαδή, όταν βγαίνουμε και περπατάμε, γιατί τις βλέπω όλες τις ταινίες, θέλω να μιλάω και να ξέρω και πού βρίσκομαι. Και δηλαδή, τι αντιλαμβάνεται ο άλλος με αυτό που είδες εσύ. Ναι, είναι πολύ βασικό. Λοιπόν, για πες μπορούμε να την πούμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ακόμα και από αυτές μαθαίνεις πολλά πράγματα. Εσύ είναι επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι σε μια εποχή και σε μια πραγματικότητα και σε μια χώρα που υπάρχουν τα δεδομένα αυτά όπως τα αποτυπώνει. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά σίγουρα είναι απολύτως κατανοητή. Είναι μια ταινία η οποία έχει στόχο να καθυλώσει. Λέει ξεκάθαρα αυτό που θέλει να πει. Δεν είναι ότι δεν είναι σουρεαλιστικός κινηματογράφος. Θα Πέγγιδα Μουράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίλια Κατραλή, που θα κλείσουμε με το βίντεο της, έτσι για να φεύγουμε λίγο με κινηματογραφικό. Γιατί είμαστε και κινηματογραφικοί, όπως και να το κάνεις, είναι ώρα να φεύγουμε και κινηματογραφικά. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα, πάντα μου το Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, το πάω να το πω Ναποδιανά, δε κάπως μου κολλάει. Από τη στήλη για το παιδί και με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και ένα σύνδρομο που μπορεί όλοι να το κάνουμε αυτό το λάθος, αλλά να μην ξέρουμε ότι μπορεί να αποφέρει πολύ μοιραία αποτελέσματα. Κλείνουμε λοιπόν με ένα απόσπασμα που έχει ετοιμάσει η Σίλια όπως κάθε εβδομάδα από τα θέματά της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σαχαροπλαστείο Ήλιον που και σήμερα, Γιάννη, θα κλείσουμε. Αύριο δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτό καινούργια, θέλω, καταλαβαίνεις, για να τα δείξω. Φίλιππα μου, σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω να δείχνω. Και βεβαίως αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με πολλά γλυκίσματα αλλά και πολύ ωραίους και γλυκούς συνεργάτες. Φιλιά πολλά, γεια σας.